Περιέχει ονόματα, περιέχει όλα αυτά τα οποία καταγράφουν οι εισαγγελείς, άρα έχουμε δρόμο, κύριε Βίτσα, ακόμη. Ελάτε. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε είναι μια έρευνα, ένα κατηγορητήριο, εντάλματα σύλληψης και εντάξει το τεκμήριο της αθωότητας. Μάλιστα. Έτσι, αυτό, αφήστε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν πρόκειται για σκάνδαλο. Να ξεκαθαρίσουμε με τα πράγματα. Πρόκειται για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Εμείς έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για το ζήτημα του τριγώνου της αμαρτίας. Πολιτικό σύστημα, τραπεζοκρατία, μηντιοκρατία. Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά και ο κύριος Φιλιππίδης, ο οποίος από ό,τι ξέρω γνωρίζει από ποδόσφαιρο, άλλωστε όλοι το ξέρουμε αυτό το πράγμα, μέσα από την προσπάθεια υπεράσπισης του εαυτού του, είπε πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία δηλαδή, εσείς ως κόμμα τα αξιολογείτε και λοιπά και λοιπά. Πάρα πολλά πράγματα, ότι το πολιτικό σύστημα με τους τραπεζίτες είχαν στήσει ένα πάρτι που μου θυμίζει, αν θέλετε, τον Μπρέχτ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και ως τρομοκράτης κάποτε, ο οποίος αναφέρει ότι το δανείζομαι, ότι στη Ρώμη τα χιτόνια των δημόσιων λειτουργών ήταν χωρίς τσέπες, για να μην μπορούν να δωροδοκούνται. Μάλιστα, μάλιστα. Και λέω τώρα, δεν είναι η πρώτη περίπτωση στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Υπάρχει και άλλη τράπεζα, για την οποία έχουν βγει τέτοια πράγματα στο παρελθόν. Και την ίδια στιγμή που ήταν όλο αυτό το πάρτι, αν θέλετε, το δίνω δάνεια, δανεικά και αγύριστα πολλών εκατομμυρίων κτλ., προσπαθούσε να φτιαχτεί ένα κομματικό και πελατειακό κράτος συνενοχής. Ναι. Και σε αυτή τη λογική όμως σήμερα έρχονται και λένε ότι έφταιγε ο ίδιος ο λαός για αυτή την κατάσταση που αυτή τη στιγμή. Βάζουμε μια τελεία εδώ. Είναι πολλά τα θέματα.